να μάθουμε από Αγίους νυν, που είναι ζωντανοί δηλαδή ακόμα. Μέσα στην πατρίδα μας έδωσε μια χάρη ο Θεός να έχουμε μορφάς αγιότητος μεγάλας. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κάποια γωνιά της γης και να βρούμε, να ψάξουμε, να βρούμε έναν Άγιον άνθρωπο. Τα κατάφερε ο Κύριος και στην εποχή μας μάλιστα. Έχουμε τόσους Αγίους ζωντανούς και ήδη άρτη και κοιμημένους. Να, ο Άγιος Σιλουανός πόσα χρόνια είναι που έζησε. Πόσα χρόνια είναι. Και έγινε Άγιος. Να πούμε και για τον Άγιο Νεκτάριο. Πόσα χρόνια το θυμούνται τόσοι άνθρωποι. Ο Αμφιλόχιος στην Πάτμο, Άγιος. Τα λείψανά του δεν ευωδιάζουν μόνο, κάνουν θαύματα. Μα τον ζήσαμε και ξέραμε πως είναι Άγιος. Ήταν Άγιος, δεν έγινε τώρα Άγιος. Αν δεν ήταν, δεν θα είναι και τώρα Άγιος. Έτσι και αυτοί που θα γίνουν αύριο σημαίνει πως υπάρχουν τώρα Άγιοι εδώ ανάμεσά μας. Το ίδιο, να πούμε ένα άλλο παράδειγμα, τον Φιλόθεο από την Πάρο του. Ένας αγιότατος άνθρωπος, ένας γίγαντας. Μια αγκαλιά που εσκέπασε και ζέστανε μυριάδες ανθρώπων. Ξέρετε πόσοι Άγιοι υπάρχουν, πόσοι ασκητές, πόσοι πτωχοί, ταπεινοί, γνωστοί, άγνωστοι. Άνθρωποι εξαμαρτιών που μετενόησαν, άνθρωποι που νηπιώθεν υπήρξαν, ήταν αγιότατοι. Λοιπόν, υπάρχουν παντού ζωντανοί. Ίσως δεν τους ξέρουμε. Αν έχουμε ταπείνωση όμως και εις τον χώρο μας και εις τον τόπο μας και πιο πέρα και πιο μακριά, θα βρίσκουμε και τους ανθρώπους να πηγαίνουμε, να τους βλέπουμε, να τους ακούμε, να τους συμβουλευόμεθα, ώστε να παίρνουμε από την αγιότητά τους.